Νίκος. Κύριε Νίκο, η κρίση, όπως όλους σας, σας έχει επηρεάσει και εσάς. Πείτε μου έτσι δύο λόγια, πώς βιώνετε όλη αυτή την κατάσταση. Τώρα, ήταν πολύ δύσκολη η κατάσταση. Από πελατεία είμαστε όπως ήμασταν και πριν. Η γειτονιά μας εδώ είναι η καλύτερη γειτονιά. Το θέμα είναι ότι η κρίση έχει πειράσει όλους και όλοι όσο να προσπαθούν να βοηθήσουν, δεν μπορούν. Εδώ το έχει πέσει κατά 60% κάτω. Εδώ και δουλεύετε με τακτικούς πελάτες, πιστεύω. Ναι, ναι. Περισσότεροι είναι η γειτονιά. Σας ζητάνε να τους κάνετε πίστοση και σε ποια προϊόντα κυρίως? Κοίτα, τα προϊόντα που είναι εδώ είναι τα περισσότερα, τα έχουν τις τιμές από πάνω του. Περίπου όλα τα προϊόντα τα έχουν τις τιμές. Τώρα κάποιες εταιρείες έρχονται. Ναι, αλλά σας ζητάνε να σας λένε. Εντάξει, τώρα γιατί με τη σχέση σα. Θα τα πληρώσουμε αργότερα. Εντάξει, και αυτά υπάρχουν. Σε ποια προϊόντα κυρίως, τα τσιγάρα, σε. Γενικά. Γενικά. Το κατάστημά σας πόσο καιρό λειτουργεί? Εδώ 6 χρόνια. 6 χρόνια. Χρόνο με το χρόνο βλέπετε μείωση στο τζίρο σας? Τα τελευταία 4 χρόνια είναι. Τελευταία 4 χρόνια είναι η χειρότερη εποχή. Τώρα. Αυτά. Τι άλλο να πούμε? Και τα. Αυτά που έρχονται συνέχεια είναι σταθερά και όσο πάνε και αυξάνουν. Το ΤΕΒΕ, η εφορία, όλα αυτά, η δουλειά έχει πέσει, το κέρδος μας έχει μειώσει και στα τσιγάρα και σε όλα τα προϊόντα. Δηλαδή είναι διπλό το χάσιμο, δεν είναι μόνο η κρίση που οι πελάτες δεν έχουν, είναι και τα άλλα. Δεν έχουν σκεφτεί, ας πούμε, να μειώνουν το ΤΕΒΕ. Δεν έχουν σκεφτεί, στην τηλεόραση λένε, να βοηθάμε μικρούς μεσαίους. Αλλά αυτό που κάνουν δεν είναι βοήθεια. Με αυτόν τον τρόπο που έχουν κάνει τώρα, θέλουν να κλείσουν όλους τους μισούς και μικρή επιχειρήσεις. Το τρόπο αυτό που κάνουν τώρα είναι εκεί. Θα μας πάει όλους. Εδώ σε αυτόν τον δρόμο ήταν 2, 3, ήταν άλλα 4 σημεία. Τώρα έχουμε μείνει μόνο 2 και το αλφαβήτα. Σε όλο το γυναικολογικό δρόμο. Τα σούπερ μάρκετ τώρα που δουλεύουν και οι Κυριακές σας έχουν κάνει ζημιά? Αυτό πάντα. Βεβαίως. Εντάξει. Ένα Κυριακή που είχαμε, ας πούμε, που μπορούσαμε να πουλάμε 2 πράγματα παραπάνω. Και είναι και λογικό. Και εγώ ίδιος πάω και ψάχνω που είναι οι προσφορές. Παλιά πήγαινα στο πιο κοντινό σούπερ μάρκετ. Σήμερα θα πάω εκεί που υπάρχουν προσφορές. Όλους εγώ σας έτσι.